Δρυμύτερος. Όλοι εσείς οι λάτρεις του ωραίου μπορείτε να ησυχάσετε. Από όμορφα κορίτσια φέτος θα χορτάσετε. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη της Star Elast 2012 και τα ρέστα θα γίνει και πάλι μετά από παύση ενός χρόνου και οι εστεμένες παλαιότερων ετών, συντροφιά με τα καινούρια φιντάνια, έδωσαν το παρόν στη σχετική press conference. Ήμασταν και οι δύο μη σελάς, είμαστε και στα κόκκινα σήμερα. Κόκκινο είμαστε κοινό. Σέτρε, παιδί μου, κατάλαβε. Καλώς το σετάκι πυρκαγιά. Η άλκης της Ανιφαντή που σκοπεύει να σπουδάσει δημοσιογράφος ρωτά και η Μαντό, λέγε με Αμαζόνα γαστερά του, απαντά. Έχεις αγόρι, Μαντό. Όχι. Κλασικό. Γιατί, να μην ξέρουν. Δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω. Δεν έχω, όχι, είμαι μόνη μου. Έτσι είναι οι Αμαζόνες. Ζουν ελεύθερες και ωραίες και τρελαίνουν σαν περνάνε όλες τις αντροπαρέες. Στην αρχή με αποκαλούσαν Αμαζόνα. Αμαζόνα. Και μετά. Αμαζόνα. Το έχω ακούσει τόσες φορές που κοντεύω να το πιστέψω. Τι να σου πω. Και μετά με αποκαλούσαν Ελλάρα. Πιο πολύ Μάρση λιγάκι, έτσι. Πιο πολύ Αμαζόνα. Αναμενόμενο αυτό. Μία γνήσια Αμαζόνα βάζει κάτω κάθε Λάρα και αναφωνούν οι πάντες «Πόπο Θεέ μου, τι κουκλάρα!» Ας αφήσουμε όμως τις καταξιωμένες καλονές για να περάσουμε στις επίδοξες. Τι τίτλο θα θέλατε να πάρετε? Δεν θα ήθελα να πω κάτι. Μόνο απλά να λάβω μέρος στο διαγωνισμό. Εγώ εύχομαι σε όλες καλή επιτυχία. Αποτυχία. Επιτυχία. Και όποιο πάρει το τίτλο, πιστεύω ότι θα είναι άξια να τον πάρει. Το προβλέπω και το μυρίζομαι. Στη γέφυρα της ομορφιάς θα γίνει της Κορέας, εν όψη της ανάδειξης της μης της πιο ωραίας. Τι όνειρο έχετε? Τι όνειρο προς το παρόν? Θα δηλώσω συμμετοχή, ναι, και θα δω. Άλλες τσούπρες είναι προτάρες και άλλες έχουν εμπειρίες, σαν την Άσια Λογουχάρη που έχει αρπάξει ευκαιρίες. Εγώ βγήκα Miss Young στα Πελοποννησιακά Γαλιστεία και θα πάω τώρα στη Γερμανία για το τίτλο Miss Intercontinental. Ωρα καλή, κοπέλα μου, άντε και με την νίκη. Πήγαινε δείξ στους Γερμανούς το TST ραδίκι.